Να πάω στον κύριο Αλέξη Μπρέντα. Διάβασα να λέτε ότι είσαστε ένα επαναστατικό κόμμα και υποστηρίζετε τη σύγκρουση μέχρι τέλους ιδεολογικά, πολιτικά και πρακτικά. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε? Να το εξηγήσω. Πρακτικά, ναι. Κυρίως. Βεβαίως. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, είναι μια εργατική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και τη τέταρτη διεθνού. Τα ψηφοδέλτια μας αποτελούνται αποκλειστικά από εργαζομένους, άνεργους, νέους, φτωχούς. Δεν έχουμε κανέναν επαγγελματία της πολιτικής και αυτό μας κάνει να διαφέρουμε από όλα τα υπόλοιπα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι κατεβαίνουμε για να καταγγείλουμε την οφειλελεύθερη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που με την ακραία ταξική πολιτική τους μας έχει διαλύσει τη ζωή. Έχει πέσει με πρωτοφανή λύσα πάνω στους εργαζομένους, στην ολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, με γιγαντιές επιθέσεις. Με τις ιδιωτικοποιήσεις είναι υπεύθυνη για τα Τέμπη, για το έγκλημα στα Τέμπη και για τους χιλιάδες νεκρούς στην πανδημία. Με την ακρίβεια έχουν σαρώσει το λαϊκό εισόδημα. Οι ανισότητες και η φτώχεια με τα μέτρα που πήρανε αγγίζουν περίπου το μισό του πληθυσμού, που βρίσκεται κοντά στο όριο. Κυβέρνησε με ΜΑΤ και καταστολή. Και επίσης έστησε ένα ζωφερό μηχανισμό παρακολουθήσεων και μια γκεμπέλικη προπαγάνδα με τα ΜΜΕ για να καλύπτουν και να μένουν ατιμόρυτοι. Πρέπει να μαυριστούν και πρέπει να καταδικαστούν από τον ελληνικό λαό. Μας διαλύουν τις ζωές, πρέπει να φύγουν. Αυτό σε πρώτη ανάλυση. Επίσης, στην ίδια λογική κινούνται και όλα τα υπόλοιπα μνημονιακά κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα μνημονιακά ρετάλια, που παρά τις υποσχέσεις που δίνουν, παρά τα παχιά λόγια, όταν είχαν την ευκαιρία, εφάρμοσαν ακριβώς τις ίδιες πολιτικές. Το ίδιο θα κάνουν και την επόμενη μέρα των εκλογών. Επομένως, όποια και να είναι η κυβέρνηση, στο τέλος θα εφαρμόσουν όλοι μαζί την ίδια πολιτική. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι από αυτή την εκλογική διαδικασία πρέπει να αποδυναμωθεί η επόμενη κυβέρνηση. Η ΟΚΔΕ τώρα παλεύει για ένα πρόγραμμα αγώνων που θα αναλύσω και στη συνέχεια. Και γιατί δεν συνενώνονται και οι δυνάμεις με άλλα κόμματα της αριστεράς που βρίσκονται εκτός Βουλής? Το έχω απορία πάντα. Θα πω γιατί εμάς, θα φανεί δηλαδή μέσα από το πρόγραμμα που θα αναλύσω. Η ΟΚΔΕ παλεύει για ένα πρόγραμμα αγώνων που θα έχει ως εχμές αυξήσει τους μισθούς στο ύψος πληθωρισμού, εθνικοποίηση των τομέων κλειδιών της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο, παιδεία, υγεία, ασφάλιση, υποδομές, μεταφορές θα πρέπει να είναι δημόσιες και δωρεάν. Και επίσης μια μείωση της φορολογίας για τους εργαζομένους στην ολαία και τους φτωχούς, να πληρώσουν οι πλούσιοι με αύξηση της φορολογίας για το κεφάλαιο και τις ελίτ. Αυτοί οι αγώνες προσπαθούμε και πρέπει να ξεκινήσουμε από τα παραδείγματα των προηγούμενων ημερών, με τα Τέμπη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, με τους αγώνες στα iFood ενάντια στο νόμο Χατζηδάκη, με τους καθηγητές ενάντια στην αξιολόγηση, και να τους πάμε παρακάτω μέχρι το τέλος και όχι να καταλήγουμε σε περισσότερους αριστερούς βουλευτές. Είμαστε μια δύναμη που λέει ότι δεν ζούμε σε μια κανονική δημοκρατία, σε ένα ομαλό καθεστώς. Ζούμε σε ταξικές δημοκρατίες των πλουσίων που δεν πέφτουν με κάλπες. Δεν αλλάζει δηλαδή αυτή η πολιτική μέσα από τις κάλπες. Επομένως, πρέπει να βασιστούμε στους αγώνες, όπως είπα και πριν. Προσπαθούμε να τους οργανώσουμε, να τους αναπτύξουμε. Είμαστε σε κάθε χώρο δουλειάς, παλεύουμε καθημερινά. Και αυτή η τομή που προτείνει η ΟΚΔΕ, το διαφορετικό δηλαδή, είναι ότι όλοι αυτοί οι αγώνες πρέπει να καταλήγουν σε μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων που θα βασίζεται στην κοινωνική πλειοψηφία της κοινωνίας. Δεν θα είναι μια μονοκομματική κυβέρνηση και θα ανοίξει το δρόμο για τον σοσιαλισμό. Η ΟΚΔΕ τώρα βρίσκεται, όπως είπα, στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Έχουμε δώσει και έχουμε οργανώσει αγώνες σε διάφορους χώρους δουλειάς. Δεν τα παρατάμε με την πρώτη δυσκολία και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είμαστε μια χρήσιμη επιλογή και πρέπει ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, στις 21 Μάη να μας ψηφίσει.